Δεν τώρα είναι να μπορεί να κάνει και με τούν το θέμα που ακολουθεί. Γιατί να έχουμε μεγάλε νεκάτοσες, λαλό σου το. 7 χρόνια μετά το κούρεμα για την διάσωση της κυπριακής οικονομίας και σαν χριστουγεννιάτικο μποναμά, το τμήμα φορολογίας άρχισε να αποστέλει επιστολές σε επιχειρήσεις, των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε Τράπεζα Κύπρου και κυρίως σε Λαϊκή είχαν κουρευτεί. Τους καλεί να πληρώσουν για αυτά τα κουρεμένα χρήματα και φορολογία, αλλά και επιπλέον πρόστιμο 10%. Βέβαια, μα καταλάβετε να μου γίνεται δάμε. Έγκανοι που εκουρέψαν τα πλάσματα τώρα, θέλουν να τους βάλουν να πληρώσουν φόρο για τα λεφτά που τους εκουρέψαν και βάλαν τους και πέναλτι γιατί αρκίσαν να τα πληρώσουν. Μόνο στην Κύπρο όλα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο καημένος ο Νικήτας προσπαθεί να βγάλει νόημα που του είναι την ιστορία. Ναι, αλλά είναι έξοδο, είναι κούρεμα, γι' αυτόν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Κύριε Νικήτα, σας καταλαβαίνω. Δηλαδή, από ηθικής πλευράς δεν μπορώ να συζητήσω ότι δεν έχετε δίκιο. Εντάξει, το βλέπει ο κόσμος ότι μα εγώ κουρεύτηκα και τώρα έρχονται να μου... Για να με φορολογήσω για αυτά που δεν έχω και τα κουρεύτηκα. Άρα η λύση είναι η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπορεί να επιστραφεί αυτή η φορολογία. Ηθικά βρίσκει δίκιο του Νικήτα ο κύριος με τις φορολογίες. Τέλος πάντων, κάτι είναι και τούτο. Άρα μπορεί να βρεθεί μια λύση σε τούν την κωμικοτραγική κατάσταση. Άρα θεωρείτε ότι η μόνη λύση και τους λέτε εν μέσω πλην σαφώς πηγαίνετε στα δικαστήρια. Περίπου αυτό λέω. Κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχει λύση, παιδιά. Ξέρουν ότι εμπελάρα και άδικο να φορολογήσουν τα κουρεμένα λεφτά των κουρεμένων, αλλά θα τους φορολογήσουν anyway και προτρέπουν τους να πάνε δικαστήριο να βρουν το δίκιο τους. Είναι παντί και πάει ένας παρπέρι και ζητά μαλλιά που ένα κέλι. Αφού έχει κέλι στα έρημα, ένα έχει μαλλιά. Δεν μπορεί να σου δω και τα βρίσκια του.